Λοιπόν, Αθήνα η Ακρόπολη. Να μην σας το... Η σύραγγα από το σπήλαιο... Εδώ από κάτω. Θα σας τη δείξω μετά. Εδώ από κάτω είναι. Από πίσω. Και η σημαία ήταν εδώ πέρα. Η σημαία είναι εδώ. Δεν το έχεις στο Μπελβεντέρε. Εδώ είναι. Δεν το έχεις καθαρά. Από κάτω από εδώ. Ναι. Από κάτω από εδώ είναι, φαίνεται, η σπηλιά. Ναι. Είναι έτσι η σπηλιά. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται. Η είσοδος του σπηλαίου. Δεν το έχουν κάνει καλά την Αθήνα. Είναι, περνάει εδώ. Εδώ περνάει. Α, μάλιστα, έχει ήδη δηλαδή... Και εδώ πάει απάνω και εδώ πάει κάτω. Ναι. Εμείς τη λέγαμε τότε σπηλιά της Αγράβλου, αλλά νεότερες έρευνες τη λένε Μυτιναϊκή πηγή, Μυτιναϊκή πηγή. Επειδή είναι αυτή η πηγή. Λοιπόν, να το τώρα εδώ, αυτό το κομμάτι, το βλέπετε, ναι. Να το εδώ, να τα σκαλιά, να εδώ που βγαίνει η τρύπα, εδώ είναι, βλέπετε, ναι, ναι. Εδώ και μετά εδώ πώς ανεβαίνει προς τα πάνω. Αυτά είναι σκαλοπάτια ή μαδέρια? Αυτά είναι σκαλοπάτια, ήταν παλιά. Ναι. Τα σκαλοπάτια έχουν γκρεμιστεί και ήταν μαδέρια. Ναι. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Τα σκαλοπάτια έχουν γκρεμιστεί και ήταν μαδέρια. Για δέστε με εδώ που βγαίνω από εδώ πέρα. Το βλέπεις? Έλα, γεια σου, να δεις και εσύ προσεκτικά χωρίς να πήγαινε στην κάμερα. Έλα εδώ δίπλα μου, μένα. Το βλέπεις? Ναι, ναι, ναι. Αυτό, βγαίνω από κάτω. Ναι. Είναι μεγάλο το ύψος εδώ, δηλαδή από κάτω έχει γκρεμό. Δεν βλέπεις από εδώ ολόκληρο, ναι, κάτω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό. Είναι αυτό. Είναι αυτό με ένα άλλο παιδί. Να τα μαδέρια, έτσι. Μπράβο, ναι. Προς τα κάτω. Το βλέπεις? Ναι. Αυτό είναι το 82. Είμαστε λοιπόν μια οργάνωση πατριωτική, αντιφασιστική. Ναι. Μια μέρα μας καλούνε να πάμε στο εσωτερικό προάβλιο του σχολείου. Πάμε και βλέπουμε ένα σωρό βιβλία. Μάλλον ένα σωρό, τεράστιο σωρό βιβλία. Και ένας καθηγητής, ένα μπύρινο λόγο εναντίον του κομμουνισμού. Πρώτη φορά ακούμε τη λέξη κομμουνισμός και τα σχετικά. Και να βάλει φωτιά να κάψει τα βιβλία. Εμείς προλάβαμε τώρα και είδαμε τους τίτλους των βιβλίων. Μάρξ, Λέγκιν, Έγκελς και όλα αυτά τα συνεπούμενα. Και πήγαμε σπίτια μας, ανοίξαμε εγκυκλοπαίδειες. Η μάνα μου, η δασκάλα είχε εγκυκλοπαίδεια, ανοίγουμε, βλέπουμε. Τι λένε αυτοί ο Μάρξ, ο Έγκελς, ο Λέγκιν. Αυτά που λέγανε, αυτά τα ελάχιστα που έγραφε, ας πούμε, το λευκό του Ελευθερουδάκη, ναι, μας έβρισκε σύμφωνος. Και γεννήκαμε χωρίς κανενός την καθοδήγηση κομμουνιστές. Καμία οργάνωση από πίσω. Τίποτα, εμείς λέμε συμφωνάμε με αυτά. Δικός μας. Κατάλαβες. Τα βιβλία τα έκαψε ο καθηγητής, έτσι. Τα κάψαν όλα τα βιβλία. Μπροστά σας. Μπροστά μας. Και το γεγονός ότι και ένα βιβλία μας έκανε εξωφρενό.
Αλλά ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι γιατί τα καίνε αυτά τα βιβλία. Ναι. Και αρχίσαμε και κάναμε μελέτες για τον κομμουνισμό και γεννήκαμε κομμουνιστές αφεαυτού μας. Πώς εδώ χρησιμοποιούν μερικοί τη λέξη αυθόρμητα. Λάθος. Καμία ενέργεια δεν γίνεται αυθόρμητη, μόνο οι ενστικτόδικες ενέργειες είναι αυθόρμητες. Οι ενστικτόδικες. Ναι. Οι ενέργειες που γίνονται ύστερα από απόφαση δικής σου συνειδητής διεργασίας είναι αυτενέργεια, όχι αυθορμησία, είναι αυτενέργεια. Ναι, το αντίθετο της άλλης. Και γεννήκαμε λοιπόν η ομάδα μας τέτοια. Έγινε μια συνάντηση άμεση, απευθείας, στο τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ, όπου είχαν καλέσει το διοικητή της φουράς των Ευζώνων. Υποτίθεται ο Κουκίδης ήταν Ευζώνας. Ναι. Των Ευζώνων και εμένα και ορισμένους άλλους να συζητήσουμε εάν αυτό που εγγράψανε τότε για τον Κουκίδη είναι αληθινό. Mm-hmm. Ότι τυλίχθηκε με τη σημαία και γκρεμίστηκε. Λοιπόν, ο διοικητής είπε δεν υπάρχει όνομα Κουκίδης στον κατάλογο των Ευζώνων. Το είπε καθαρά εκεί. Ναι. Ψάξτε να το βρείτε. Πλασματικό δηλαδή. Μια... Πώς, ψάξτε να το βρείτε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο όνομα. Ναι. Δεν υπάρχει. Και είπα, αφού ο διοικητής του λέει, τι να πω εγώ. Όμως, εγώ λέω κάτι άλλο. Αφού έτσι ήθελε να γίνει ο λαός μας, γιατί να καταστρέψουμε αυτό που ήθελε ο λαός μας. Έτσι ήθελε να γίνει. Γιατί να το καταστρέψουμε. Εμείς φεύγοντας, για να μην τιμωρηθεί κανένας άσκετος, ενδεικτικά, αποδεικτικά, βάλαμε τα χέρια μας απάνω στον ιστό της σημαίας για να φανεί ποιοι ότι είναι εμείς και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Επίτηδες. Αποτυπώματα. Αφήσαμε τα αποτυπώματά μας ενδεικτικά. Ναι. Για να μην τιμωρηθεί κανένας άλλος. Από το προσωπικό, ας πούμε, ναι, των φυλάκων της Ακρόπολης. Με κίνδυνο να σας βρούμε. Βεβαίως, και εμείς αφήσαμε έτσι και επίτηδες. Mm. Όταν μας πιάσαν μετά οι Γερμανοί, φεύγοντας για τη Μέση Ανατολή που θα φεύγαμε, γιατί δεν βρήκανε δεν κάνανε σύγκριση να μας ανακαλύψουν. Διότι έχουμε κείμενα του εισαγγελέα Μικρουλέα, που είχαν σε αυτόν αφήσει το θέμα της ανάκρισης, πήρε τα αποτυπώματα και δεν τα παρουσίασε ποτέ στους Γερμανούς. Άρα δεν είχαν στα χέρια τους οι Γερμανοί αποτυπώματα δικά μας. Αυτός για να σας προστατεύσει. Δεν ήξερε, τους οποιοδήποτε δράστες που κατεβάσανε τη σημαία να τους προστατεύσει, δεν τους έδειξε ποτέ, ναι, τα αποτυπώματα, τα έκρυψε. Είναι γραμμένο από το Μικρουλέα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Φεύγοντας εμείς από εκεί, σκεφτήκαμε ότι αν βάλουν σκελιά από πίσω μας και μας παρακολουθήσουν τα χνάρια μας, μπορεί να μας βρούνε. Γι' αυτό είπαμε να περάσουμε από την Ερμού, που περνάει πολλοί κόσμος και χάνονται τα χνάρια. Ήσασταν και στις γραμμές του τραμ, επάνω που... Όχι, επάνω στην Ερμού, όπως ήταν η Ερμού. Ναι. Καταλαβαίνεις, περνάει χιλιάδες κόσμος, τα χνάρια μας θα ανακατεύονται, δεν θα μπορούσε να μας παρακολουθήσει η σκυλή. Αλλά εγώ είχα ξεχάσει, εγώ λάθος δικό μου, ότι ήταν βγαίνοντας από την καπνικαρέα, ναι, ένας φακός μας σταματάει. Ήταν ένας αστιφύλακας που είχε το ταμείο του...
το κρατικό, γίνοντας, κατεβαίνοντας από την Αθήνα, κρατικό ταμείο και μας φτιάχνει. Έχει περάσει η ώρα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία. Μετά τις 12. Μετά τις 12 είναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσο είναι. Ναι, ναι. Εμείς γεμάτοι χώματα από, μέσα από το σπήλαιο που περνάγαμε, λέει ταυτότητές σας. Ο Λάκης είχε, του την έδειξε. Η δική σου, λέω, δεν την έχω μαζί μου. Αλλά πώς λέγεσαι, είπα το όνομά μου. Δεν το κρύψα. Λέει, πού είσαστε. Γιατί αργήσατε, λέω, είμαστε σε Γλέντι. Και τρέχοντας εδώ, επειδή ήταν περασμένη η ώρα, πέφταμε κάτω και έχουμε κυλιστεί, γι' αυτό έχουμε χώματα πάνω μας, λέω αυτή μου. Αυτός τα κράτησε τα ονόματα στο νου του. Την άλλη μέρα οι κατακτητές διέταξαν και απολύθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που ήταν η υπηρεσία, ο αρχηγός της αστυνομίας, οι διευθυντές των δύο αστυνομικών τμήματων εκατέρωθεν της Ακρόπολης και όλοι οι αστυνομικοί που ήταν φρουρά εκείνη το βράδυ. Τους απέλυσαν όλους. Άρα απολύθηκε. Πέρα από όλους το γνωστό και το μέγιστο. Και εκτελέσανε και του γερμανική φρουρά της Ακρόπολης. Λέγεται, αλλά δεν την εκτελέσανε. Δεν έχει... Δηλαδή, εγώ έχω κάνει ερώτημα, εξετάσουν αν την έχουν εκτελέσει, δεν την έχουν εκτελέσει. Ναι. Λοιπόν, με κόψε το όμως που είστε, τι έλεγα. Κράτησε τα ονόματά σας, είπατε. Ναι, από... στο νου του. Και όταν γίνεται η απελευθέρωση, για να σκεφτείτε τώρα, όταν γίνεται η απελευθέρωση, έρχεται ένας συμμαθητής μου και με βρίσκει, είμαι στο κρεβάτι, από παράτυφο. Με βρίσκει και μου λέει, Μανώλη, εσύ κατέβασες τη ΣΜΕ μαζί με τον Λάκη. Λέω, πού το ξέρεις. Λέει, μου το είπε, μου το είπε. Ήταν φίλος του αστυνομικού που μας έπιασε. Και αυτά όλα είναι γραμμένα σε αυτό το περιοδικό. Τι λέει, αστυνομική επιθεώρηση. Πηγαίνετε να γυρίσετε να δείτε. Ένα έγκριν. Γύρνα, γύρνα. Εκεί, εκεί δεν είναι. Εδώ. Η αστυνομία μας στην κατοχή. Προσέξτε, δεν είναι από εμάς. Είναι αστυνομικό, αστυνομική επιθεώρηση. Ναι. Το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε εγώ να τραβήξω φωτογραφία. Ναι. Ναι, αν μπορείς να φαίνονται και τα γράμματα, είναι πολύ... Όπου αυτοί από ενέργειες δικές του πήγανε και βρήκανε το Βουτόπουλο, ναι, και τους τάπε. Ο Βουτόπουλος πέθανε στην κατοχή. Όχι στην κατοχή, μετά πέθανε. Μετά. Αλλά δεν τον βρήκαμε ζωντανό. Ναι, δεν τον συναντήσατε δηλαδή. Όχι. Σούπα ήρθε και μου είπε ο άνθρωπος. Μετά πέθανε. Δεν πέθανε στην κατοχή, πέθανε μετά. Αλλά ήρθε και μου είπε εσείς. Δεν έτυχε να τον συναντήσω μετά καθόλου. Δύο αγνά Ελληνόπουλα, ο Λάκης Άντας και ο Μανώλης Γλέζος έδωκαν το βράδυ εκείνο την πρώτη μάχη του καταχρηστικού. Κορώνα γράμματα τα 19 του χρόνια. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Άσε τι παίξανε κορώνα γράμματα. Λέω την ουσία να δεις. Ναι, ναι, ναι. Η ουσία ποια είναι, ότι αστυνομικό περιοδικό το αναγνωρίζει. Αστυνομική επιθεώρηση, το αναγνωρίζει με αυτό το κείμενο. Η πρόσβαση ήταν εύκολη εδώ πάνω. Εδώ πάνω, ε. Ναι. Στην κορυφή. Που είναι μετά η επιφάνεια της Ακρόπολης. Έτσι. Όταν πήγαμε στις 30 Μαΐου,
Ευτυχώς και είχε ο Λάκης ένα φακό. Mm-hmm. Πήγαινε πρώτος και ξαφνικά βλέπει να λείπει. Άκουσε το Μαρία αυτό. Ναι, ναι. Να λείπει το μαδέρι ανάμεσα σε μας και στον τοίχο απέναντι. Ναι. Στα σκαλιά. Εδώ, στα σκαλιά. Να λείπει. Και έπρεπε να πηδήξετε εσείς για να... Πώς θα μπορούσατε να... Έπρεπε να πηδήξουμε, αλλά πρόσεξε, ήταν η διαφορά έτσι. Ναι. Είμαστε εμείς εδώ και αυτό ήταν εκεί πάνω. Του λέω, κάνε συμπάντα, Λάκη. Κάνε συμπάντα και πήδησα με την κοιλιά. Δηλαδή, πήδησα... Με όθηση. Και βρέθηκα πάνω με την κοιλιά. Για να πιαστεί. Και μετά έδωσα το χέρι μου στο Λάκη και ήρθε και ο Λάκης. Αυτά δεν θα μπορούσα να τα κάνω αν δεν ήμουν απεραθήτης. Που στο χωριό μου στα Περάθου μαθιάνομαι... Σκαφαλώνατε. Ποιος σκαφαλώνα. Πηδάμε όλα τα... Όλες τις ρήμνες λέμε. Πηδάμε τις ρήμνες σημαίνει από δώμα σε δώμα περνάω οποιοδήποτε ρήμνη. Και πρέπει να... για να είσαι απεραθήτης να έχεις πηδήξει όλες τις ρήμνες του χωριού. Α, είναι άσκηση για να πάρεις τίτλο. Ότι είσαι πια ικανός. Ναι, ναι, ναι. Όπως πρέπει στη ζούγκλα να σκοτώσουν, να φέρουν. Λοιπόν, πρέπει να μάθεις να πηδάς από πάνω κάτω και από κάτω απάνω. Mm. Έτσι θα είχα μάθει. Δεν θα το μάθει να λύσω. Δεν μπορούσα να... Αν δεν είχα την άσκηση την απεραθήτικη, δεν θα λεβαίναμε ποτέ απάνω. Ναι. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλοι. Όχι όλα. Τα Περάθη παίζει το ρόλο τους. Πήμε όλα τώρα, μου λες. Όλα και όλα. Λοιπόν. Αυτό είπε είναι ναι, έτσι. Είναι ναι, χωρίς. Λέγε, τι άλλο θέλεις. Ήσασταν έτοιμοι, λοιπόν, και ξεκινάει η μάχη της Κρήτης κάποια στιγμή. Ξεκινάει η μάχη της Κρήτης και όταν ο Χίτλερ, εδώ είναι τώρα το σημείο που διαλέξαμε ημέρα. Ναι. Όταν σηκώνεται απάνω ο Χίτλερ και λέει ότι η Ευρώπη είναι ελεύθερη πλέον και δεν βρίσκεται ούτε ένας εχθρός απέναντί απάνω στην Ευρώπη. Ελεύθερη είναι. Είναι ελεύθερη, έτσι είπε, ελεύθερη. Και δεν βρίσκεται κανένας εχθρός απέναντί της. Είπαμε με το Λάκη, τώρα θα σου δείξουμε ποιοι είμαστε. Υπάρχει ένας. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει, ναι, αντίπαλος. Κατάλαβες το νόημα. Βέβαια, απάντηση στο Χίτλερ κατευθείαν. Συμβολικό, κατευθείαν. Ναι, ήταν απάντηση σε αυτό που είπε ο Χίτλερ, μίλησε στο Reichstag. Και εκεί είπε και τα περίφημα που δεν τα... ήρθε ο Ομπάμα και δεν του πάνε τίποτα. Ομολόγησε ο Χίτλερ ότι πουθενά αλλού δεν συνάντησε στρατό όταν επιτίθεται το Στούκας και να μην διαλύεται και να σηκώνει την αραβίδα του ο Έλληνας στρατιώτης και να πυροβολεί το Στούκας. Πουθενά αλλού, λέει, δεν συνάντησα τέτοιο στρατό. Ανατριχιαστικό, πραγματικά. Εκτός από την Κρήτη. Αυτό δεν έπρεπε να πούνε στον Ομπάμα. Ναι. Τι οφείλει ολόκληρος ο κόσμος, όχι η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος απέναντι στον ελληνικό λαό. Ότι αν δεν ήταν, εμείς είμαστε οι πρώτοι νικητές του 40-41, αλλά και οι πρώτοι πραγματικοί αντίπαλοι του Χίτλερ. Μπήκανα μέσα τα γερμανικά στρατεύματα, εγώ άκουσα αυτά που ήδη, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, του η τελευταία εκφώνηση, ναι. Που λέει μην ακούτε από εδώ και πέρα τους. Ναι, ναι. Ένα. Ο εισβολεύσεις έρχεται. Και άκουσα και το γερμανικό μόλις το πήρανε. Αυτή η αλλαγή πότε έγινε, μέσα σε πόσο χρόνο έγινε. Αμέσως έγινε. Έγινε αμέσως και εκπέμπουν οι Γερμανοί, αλλά με ελληνικό εκφωνητή. Ναι, με ελληνικό εκφωνητή. Όμως το διάγγελμα που εξέπεψαν οι δύο αξιωματικοί που πήγανε και ανέβασαν την γερμανική σημαία της βάσκας στην Ακρόπολη, το μετέδωσαν γερμανικά. Ναι. Κατάλαβα τι είναι. Ναι. Και ανέβηκα πάνω στην τεράστια και είδα ψωμένη τη γερμανική σημαία. Ήταν μέρα ακόμα, δηλαδή το ακούσατε στο ραδιόφωνο, ναι, και μετά ανέβηκατε στην ταράτσα και είδατε τη σημαία που είχε, ναι, ανέβει. Και από εκείνη τη μέρα άρχισε η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Ναι, η κυκλοφορία απαγορεύτηκε από τις 12 η ώρα τότε. Ναι. Μετά το κατέβασμα της σημαίας έχει την ανακοίνωση. Πήγε 8 η ώρα. Σε μια εφημερίδα που λέει ότι... Η ανακοίνωση, παιδί μου, είναι πάση γνώση. Ναι, 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 το έφυγε. Ναι, μετά την... Ναι, σου κάνω όλοι. 8 η ώρα πήγε και... Η πρώτη αντίδραση που άκουσα ήταν την ημέρα που πήγα να πάρω ψωμί και είχε βγει η ανακοίνωση και κατάλαβα ότι κάναμε σωστή πράξη μαζί με τον Λάκη, διότι ένας εφώναζε ανάθεμα των αυτούς που πήγαν και κάναν αυτό το πράγμα και μας κλείνουν από τις 8 η ώρα μέσα, αλλά οι άλλοι που συμμετείχαν στην ουρά γυρίζανε, το κοιτάγανε και δεν λέγανε λέξη. Άρα λέω, καλά κάναμε. Δεν βρήκε δηλαδή... Υποστήριξη. Υποστήριξη. Υποστηριχτές. Δεν βρήκε υποστηριχτές. Σφίχτηκε η καρδιά μου. Πάει, λέω, μάνα. Πετάχθηκε πάνω σε ένα λατήριο, με βουτάει από το... εδώ, τα... Το γιακά. Το γιακά και μου λέει... Τη μουδιά πάνω μέσα, να μην ξυπνήσουν οι άλλοι του σπιτιού. Ο πατριός μου και τα άλλα αδέρφια μου. Πάμε στην κουζίνα, πού ήσουν. Μου λέει, πότε εγώ ανοίγω το σακάλι, ανοίγω και το μέσα και της δείχνω το κομμάτι της σημαίας που είχαμε κόψει. Μόλις το είδε, μ' αγκαλιάζει με φυλάκι και μου λέει, πίνει και μισού. Τι αδέρες, παρακάτω το απίστευτο. Μ' αγκαλιάζει με φυλάκι και μου λέει, πίνε και μισού. Το πρωί ακούω τον πατριό μου που λέει, πού ήταν ο μεγάλος σου γιος χθες το βράδυ, και το απαντάει, ανέβα στην τεράτσα και δες στην Ακρόπολη. Μπορεί να το φανταστείς αυτό. Κατευθείαν κατάλαβα. Κατάλαβα, όχι και ποια σημαία. Ναι. Κατεβάζω. Όχι απλώς. Και θεωρούσα μετά... προσβολή να τη ρωτήσω πώς το κατάλαβε. Το θεωρούσα ότι θα αποτελούσε προσβολή. Έπρεπε δηλαδή να κατανοήσω πώς το κατάλαβε και να μην πω λέξη. Αυτά λέω στα παιδιά, στα σχολεία, όταν μιλάνε για τη σημαία και δεν ξανακάνουν ερώτηση για τη σημαία τα παιδιά.